Συνεχίζουμε νωρίτερα. Είχαμε εδώ τη συζήτηση με τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ηρακλής, τον κύριο Δημήτρη Καρβέλα. Αλλάζουμε άθλημα, πάμε στο βόλεϊ. Χθες τέτοια ώρα ακούγαμε τον Χάρη Σακόγλου. Το μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή ενισχύει πολύ την θέση του διαγωνίου μαζί με τον Ρούντι Βερχόεφ, τον οποίο ακούσαμε την Παρασκευή. Θα συνεχίσουμε με αθλητές ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή και χαίρομαι που πλέον δεν μιλάω μόνο για εφηβική ομάδα. Δεν θα μιλήσω μόνο για την εφηβική ομάδα με τον Παναγιώτη τον Βαρβεσιώτη. Θα μιλήσω και για την ανδρική ομάδα, γιατί θα είναι κανονικότατο στέλεχος. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι προωθείται στην ανδρική ομάδα. Τα προηγούμενα χρόνια έχει πάρει τίτλους και διακρίσεις και με τους παιδες και με τους εφήβους του Ηρακλή και Πανελληνία πρωταθλήματα. Ήρθε η ώρα να είναι στην δωδεκάδα των αντρών και να είναι σταθερός εκεί ο Παναγιώτης ο Βαρβεσιώτης, ο οποίος τώρα είναι στη γραμμή μας, και νομίζω ότι αυτή η ανακοίνωση και αυτή η είδηση που πρόσφατα προέκυψε είναι από τις περιπτώσεις που λες ότι ζω το όνειρό μου. Το ζεις το όνειρό σου, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και χρόνια πολλά για τη γιορτή. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ήταν όνειρο ζωής και στόχος. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια. Αυτό που έχω να πω είναι ότι τώρα δεν θα επανεπαστώ που έφτασα στο στόχο μου. Τώρα χρειάζεται δουλειά και να βοηθήσω όσο μπορώ στην ομάδα και, σε αυτή, και να συνεχίσω την ιστορία του Ηρακλή με τις διακρίσεις και τους τίτλους. Είσαι από πολύ μικρός. Βοήθησε με σε ηλικία, από πότε παίζεις βόλεϊ στον Ηρακλή? Ξεκίνησα το 2008 στον Ηρακλή. 11 χρόνια, δεν και λίγα. 11 χρόνια, ναι, ναι. Και έχεις περάσει από όλα τα κλιμάκια, τα ηλικιακά, από παμπέδες, από παιδες, από εφήβους. Ναι, 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 ναι. Έχεις μία ακόμα σεζόν ως έφηβος, προλαβαίνεις να κατακτήσεις ακόμα ένα πρωτάθλημα. Έτσι, ναι, βεβαίως. Και ταυτόχρονα θα είσαι πλέον και στις αποστολές, θα είσαι κανονικά στην ανδρική ομάδα. Ούτως ή άλλως, νομίζω πέρυσι κάποιες φορές είχες κληθεί από τον Γιάννη Ορφανό και προπονήσεις έκανες κάποιο διάστημα. Ναι, στην αρχή της σεζόν και κάποια φιλικά κάναμε. Αλλά τώρα θα είναι πιο σταθερή η κατάσταση για σένα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είσαι έτοιμος να το διαχειριστείς όλο αυτό σε μικρή ηλικία είμαι, πάντα? Ναι, εντάξει, είναι μεγάλο ταξίδι. Είναι κάτι διαφορετικό. Είμαι έτοιμος για αυτό εδώ πέρα. Είμαι έτοιμος ψυχολογικά και σωματικά. Και είμαι στη διάθεση του coach να εκτελέσω ό,τι μου πει και να κρατάω τη σημαία ψηλά του Ηρακλή. Ο πήχης ανεβαίνει, γιατί είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα να παίζεις με αντιπάλους της ίδιας ηλικίας και πλέον να μπαίνεις σε αντρικό επίπεδο με ομάδες δυνατές, με πρωτάθλημα, με κύπελο, με League Cup, με Final Four μακάρι να προκύψουν. Είναι αυτό που είπα πριν, ένα όνειρο που ο καθένας θα ήθελε στην ηλικία σου να το ζει. Ναι, είναι, θα είναι τρομερά μάτσα. Το επίπεδο είναι διαφορετικό καταρχάς. Υπάρχουν στο πρωτάθλημα παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Θα γίνουν αγώνες που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου σαν παίκτης, γιατί σαν θεατής έχω δει πολλούς τέτοιους. Και φαν, δηλαδή, το θέλω πάρα πολύ να το ζήσω αυτό και σαν παίκτης, γιατί θα μάθω πολλά πράγματα από αυτό εδώ πέρα. Και τώρα σιγά σιγά χτίζομαι κι εγώ και πρέπει να ξεκινήσω από κάπου. Το έχεις ζήσει ως φίλαθλος, το έχεις ζήσει ως ball boy πιτσιρικάς, το έχεις ζήσει ως αθλητής των ακαδημιών που πηγαίνατε όλοι μαζί και βλέπατε τις προσπάθειες της ανδρικής ομάδος. Τώρα θα είσαι εντός αγωνιστικού χώρου, ακόμα και στον πάγκο είναι πολύ διαφορετικό το συνέστημα. Σίγουρα, και ξέρω, ναι, πόσο πολύ περιμένεις τη στιγμή που θα σου δοθεί ευκαιρία στη Μίκρα μπροστά στον κόσμο να μπεις για μία φάση που λέει ο λόγος. Εντάξει, είναι διαφορετικό αυτό που είπες σαν θεατής και ball boy και άλλο να είσαι ενσωματωμένος στην ομάδα, την αποστολή να είσαι κανονικά. Φυσικά όλοι, εντάξει, ξεκινάνε από τον πάγκο και αυτό, αλλά βήμα-βήμα γίνονται όλα, δεν πρέπει να βιάζεσαι γενικά. Mm-hmm. Είμαι έτοιμος και να μπω μέσα και για μια φάση έτσι όπως είπες. Θα δώσω τον καλύτερο μου αυτό. Και
Γενικά είμαι έτοιμος. Την άλλη Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα ξεκινάτε. Θα έρθουν και οι νέοι συμπαίκτες σου, θα έρθουν και παιδιά που τα ξέρεις ήδη. Με τον προπονητή γνωρίζεστε πάρα πολύ καλά. Τι θα ήθελες φέτος να έχει ο Ηρακλής ως ομάδα στην Α1? Καταρχάς θα ήθελα να έχουμε μια καλή σεζόν με χωρίς τραυματισμούς, με υγεία, να ξεκινήσουμε από όλα αυτά. Mm-hmm. Θα ήθελα να έχουμε υψηλά τον πύχη σαν ομάδα. Θέλω πάλι να πάμε σε τελικούς, αλλά να τους πάρουμε και να σηκώσουμε τίτλους. Και γενικά να είμαστε, εγώ πιστεύω θα είμαστε τετράδα, σίγουρα, στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αυτό έθεσε ως στόχο και ο Χάρης Σακόγλου, ο νέος συμπαίκτης χθες που μιλούσαμε εδώ στην εκπομπή. Και μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Περιμένουμε βέβαια και τις υπόλοιπες κινήσεις και του Ηρακλή και των υπόλοιπων ομάδων Μαναγιώτη για να δούμε και τι πρωτάθλημα θα έχουμε φέτος. Σίγουρα, σίγουρα. Ανταγωνιστικό θα είναι. Καλό επίπεδο. Από μέχρι στιγμής έχω δει ότι έχει χτιστεί καλό επίπεδο. Έχει γίνει πολύ καλό το επίπεδο στο πρωτάθλημα. Με πολύ καλούς παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Και γενικά ο Ηρακλής έχει κάνει σεζόν με σεζόν όλο ένα και καλύτερος γίνεται ποιοτικά, θα έλεγα. Mm-hmm. Και φέτος πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε το ένα βήμα παραπάνω από πέρυσι και να φέρουμε και κάποιο τίτλο στην πόλη. Μακάρι. Η εφηβική ομάδα που θα παίξει για τελευταία φορά ηλικιακά, καθώς πλέον θα είσαι 100% άντρας όσον αφορά την ηλικία για το βόλεϊ, έχετε αλλαγές, θα έχετε αλλαγές για φέτος? Είναι νωρίς να πούμε κάποια πράγματα? Μέχρι στιγμής δεν έχω μιλήσει με κάποιον για το εφηβικό, mm-hmm. με αρμόδιους, αλλά έχω ακούσει ότι θα έρθουν κάποια παιδιά μικρότερα 2001, ναι, που περάσανε με τις Πανελλήνες από τις πόλεις τους στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. και έτσι θα παίξουν και στην ομάδα. Όπως και να έχει ο Ηρακλής αυτό το επίπεδο πάντα πρωταγωνιστεί, οπότε... Σίγουρα, ναι, και σίγουρα θα είναι και πάλι για το Πανελλήνιο θα θέσουμε στόχο. Αυτό ξυπακούεται. Έτσι ακριβώς. Να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση, γιατί έχουν μείνει λίγες μέρες ακόμα. Καλή συνέχεια στις διακοπές σου βασικά. Αν και ξέρω ότι όλοι σας πλέον σιγά σιγά μπαίνετε και σε ένα ατομικό πρόγραμμα, λίγο τρέξιμο, λίγο από εδώ. Ναι, έχουμε ξεκινήσει ήδη. Για να είστε έτοιμοι όταν έρθει η ώρα και καλή προετοιμασία, Παναγιώτη. Καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον νεαρό ακραίο του Ηρακλή, τον Παναγιώτη Βαρβεσιώτη.